προσπάθειας που γίνεται ένα μήνα, προκειμένου να ξεδιπλώσουμε το φάκελο, να ανοίξουμε το φάκελο σεξουαλική κακοποίηση κατά των παιδιών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις διεθνώς και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και στην Ελλάδα, με τη διαφορά όμως ότι δεν καταγγέλλεται, μένει μυστικό. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, από τις 1.700 καταγγελίες για παιδιά που έχουν κακοποιηθεί στην Ελλάδα στη γραμμή SOS 1056 του Χαμόγελου, μόνο 4-5 παιδιά, για 4-5 παιδιά ήταν για σεξουαλική κακοποίηση. Όλοι γνωρίζετε στη διπλανή σας πόρτα, στο χωριό, στην γειτονιά, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα τέτοιας φύσεως. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε είναι να μαζί με όλους τους θεσμικούς παράγοντες, γιατί εκείνοι έχουν την ευθύνη μεν, αλλά και τις δυνατότητες ή μη δυνατότητες, να καθίσουμε και καθόμαστε να συζητήσουμε, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτή η συζήτηση λοιπόν που και εδώ θα γίνει, όπως έγινε και στις υπόλοιπες περιφέρειες, υπό την ομπρέλα της περιφέρειας Πελοποννήσου και τον κύριο Τατούλη, γιατί πιστεύουμε ότι όλα τα πάντα πρέπει να λειτουργούν κάτω από θεσμούς και ο εθελοντικός οργανισμός του Χαμόγελου του Τακίου δεν μπορεί παρά να υπηρετεί τους θεσμούς, όπως άλλωστε κάνουμε, λειτουργώντας 24 ώρες και καλύπτοντας τις ανάγκες από τη μια της Ελλάδας στην άλλη. Ήθελα να πω ότι αυτό που είδαμε όλες αυτές τις συναντήσεις είναι ότι βάλαμε στο κέντρο το παιδί. Βάλαμε στο κέντρο του ενδιαφέροντος το παιδί και βγάλαμε το ενδιαφέρον της υπηρεσίας των φορέων μας, προκειμένου να αποστασιοποιηθούμε λίγο από την άμυνα που δημιουργούμε όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λόγω δυνατότητα που μας δίνουν βέβαια κάποιοι άλλοι. Έτσι λοιπόν, καταλήγοντας στις 11 του Δεκεμβρίου, σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα του δώσουμε τα συμπεράσματα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απλά μόνο ο πρώτος πολίτης της χώρας, αλλά ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα. Και μάλιστα μας ανακοίνωσε ότι θα γίνει και μια συνάντηση με όλους τους υπεύθυνους των θεσμών σε κάποιο επόμενο στάδιο, προκειμένου όλα αυτά που συζητήθησαν να γίνουν να πιάσουν τουλάχιστον τόπο και να γίνουν πράγματα. Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να ρωτήσω, γιατί, όπως είναι και ο τίτλος της καμπάνιας, ας το πούμε έτσι, μένει μυστική. Θέλω να πω και θέλω να ευχαριστώ που το... Δίνουμε πολύ έμφαση στην ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας. Τα παιδιά και από έρευνες που έχουν γίνει πιστεύουν πολύ ότι τους ανθρώπους που θέλουν να πιστεύονται είναι οι εκπαιδευτικοί τους, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να γίνει και που με τις σύμφωνες συνεργασίες που έχουμε το Υπουργείο Παιδείας και εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε τη σχολική κοινότητα και όχι να υποκατασταθεί όπως γίνεται μερικές φορές, για να λειτουργήσει η πρόληψη από τη μια μεριά, αλλά να λειτουργήσει και η δυνατότητα του παιδιού όταν συμβαίνει ακριβώς στο χώρο του σπιτιού να μπορεί να εκμυστηρευτεί. Από τη μια μεριά είναι αυτό, από την άλλη δυστυχώς οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται είτε κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά είναι άνθρωποι περάνω πάσης υποψίας, άνθρωποι που μάθαμε τα παιδιά να εμπιστεύονται. Αυτό που λοιπόν που λένε οι ψυχολόγοι μας και οι άνθρωποι μας είναι να μάθουν το καλό και το κακό άγγιγμα, γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που λέει: μα γιατί τώρα θα φοβόμαστε να αγκαλιάσουμε το παιδί. Εδώ λοιπόν πρέπει να θωρακίσουμε με γνώσεις το παιδί και όλοι μας έχουμε το λόγο μας. Και η αστυνομία και η σχολική κοινότητα και η κοινωνική λειτουργή στο Δήμο και στην περιφέρεια. Όλοι έχουν ένα ρόλο και ένα λόγο. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι υποστελεχωμένοι, δεν έχουν δυνατότητες να κάνουν αυτό που θα ήθελαν να κάνουν και γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι με τη συνάντηση αυτή συναντιόνται και οι θεσμοί μεταξύ τους, συζητάνε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αμεσότητα, όπως ο τελευταίος μας σταθμός που ήταν στην Κρήτη, αποφασίστηκε από την περιφέρεια να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταξύ των θεσμών, προκειμένου οτιδήποτε συμβαίνει να ξέρουν σε ποιον θα απευθυνθούν. Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα θέλαμε και εδώ να υπάρξει, να το προτείνουμε μάλιστα. Προκειμένου το βράδυ στις 3 η ώρα, όταν ο αξιωματικός της ασφάλειας ανακαλύψει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή η κοινωνική λειτουργός ανακαλύψει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να ξέρει ποιο θα πάρει, και στον εισαγγελέα που έχει δυνατότητα, έχει το κινητό της, και κάποιον άλλον υπηρεσιακό παράγοντα, ο οποίος θα μπορεί να συμβάλλει στο να βρεθεί άμεσα λύση στο παιδί για να μην. Που παραμένει μυστικό, γιατί είναι τόσο ιδιόμορφο, είναι τόσο, αν θέλετε, καλλιέργεια του φόβου, της φοβίας και του λεγόμενου κοινικού στιγματισμού, τόσο πολύ καλλιεργηθεί από την αδράνειά μας, που περιέβη, που, αν θέλετε, τροφοδοτεί το τέρας της παιδοφιλίας και της παιδεραστίας. Είναι η σεξουαλική πέρις πέρας στον 8ο σταθμό της σήμερα, το Χαμόγελο του Παιδιού, υπό την αιγίδα της αυτού εξεχόντως Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου,
αλλά και του Γραφείου της Αντιτροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και φυσικά των περιφερειών. Όπως και σήμερα βρισκόμαστε εδώ φιλοξενούμενοι της περιφέρειας. Και ότι όσο εμείς καθυστερούμε να δράσουμε, όσο εμείς παραμένουμε αδρανείς, είτε από φόβο, είτε από αδράνεια, είτε από έλλειψη ενημέρωσης ή σχετικής επιμόρφωσης, και μιλάμε εδώ χωρίς εγωισμούς, μην βάζουμε ταμπού και στη μεταξύ μας επικοινωνία, είναι κάτι που επιθυμούμε πάρα πολύ να το κάνουμε ως καθόλου του παιδιού. Τόσο αυτή τη στιγμή που εμείς θα κάνουμε ρουτίνα τη συζήτηση, αν την κάνουμε ρουτίνα, ή θα γυρίσουμε την πλάτη μας ή το βλέμμα μας σε ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο, όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού. Ξεχάσαμε, παραβλέψαμε, εθιστήκαμε στην παραμέληση, εθιστήκαμε στην κακοποίηση ενηλίκου, έγινε μόδα του μπούλινγκ. Ποιος θα μιλήσει για τη σεξουαλική κακοποίηση, ποιος θα πει ότι ο πατέρας βιάζει το παιδί. Η απόλυτη δική του παιδιού να μετατρέψει σε χαρά, σε ελπίδα, σε ευτυχία για τα παιδιά της Ελλάδος όλα, για τα παιδιά εκείνα τα οποία είτε πάσχουν από κάποια στέγια ή είτε έχουν κάποιο πρόβλημα κοινωνικό ή οικογενειακό. Δίνει θαλπορή, δίνει κουράγιο σε πονεμένες ψυχούλες μικρών παιδιών τα οποία είναι απροστάτευτα μέσα στην κοινωνία και ειδικά τις δύσκολες εποχές που περνάμε τώρα, τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει σε μεγαλύτερο ποσοστό σε παιδιά τα οποία δεν έχουν την σωστή ενημέρωση. Και αυτό σήμερα αναδεικνύει σήμερα το χαμόγελο του παιδιού και διαβάζοντας και τις πρωτοβουλίες τις οποίες ζητάει εδώ σήμερα να συζητήσουμε, ειδικά στην πρώτη που πρέπει να θεσμοθετηθεί σε εξωτερική διαπαιδαγώγηση από το δημοτικό, πιστεύω ότι η διάρκεια είναι. Εμείς λοιπόν σαν εθελοντικός οργανισμός, υπηρετώντας τους θεσμούς μέσω των θεσμών και στηρίζοντας τα παιδιά και τις οικογένειες, θέλαμε να γίνει εδώ. Συνήθως λοιπόν όταν υπάρχουν περιφέρειες που έχουν αυτό το να είμαστε όλοι γύρω-γύρω μεγάλο χώρο, για να βλεπόμαστε όλοι και να είμαστε στο ίδιο, στην ίδια θέση, γιατί εδώ δεν υπάρχουν πιο ψηλά και μεγάλα τραπέζια. Εδώ υπάρχουμε όλοι εμείς οι οποίοι νοιαζόμαστε ο καθένας το δικό του τρόπο για τα παιδιά. Δηλαδή το παιδί μας ενώνει. Και έτσι κάθε υπηρεσία ξεφεύγει από αυτά τα αμυντικά που έχει για να πούμε ότι εμείς τα κάναμε όλα, τα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα κλπ. Εδώ είναι να υπηρετήσουμε το εφικτό και να κοιτάξουμε το ιδανικό. Λύσεις υπάρχουν, φόρμες υπάρχουν, ίσως μέσα δεν υπάρχουν. Τα οποία να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο, ακόμη και το χαμόγελο του παιδιού, βλέποντας τις λειτουργίες μεταξύ των χώρων μας μέσα στην Πελοπόννησο, αποφασίσαμε να το οργανώσουμε καλύτερα. Μιλάμε λέγοντας για την οργάνωση καθαρά τη δική μας, να βάλουμε το κέντρο όλης αυτής της διαδικασίας στην Πάτρα, την Τρίπολη καμιά φορά, την Τρίπολη και οι άλλες περιοχές να καλύπτονται και γίνεται αυτό, αλλά να γίνεται καλύτερα από τις διπλανές περιοχές, ούτως ώστε να δυναμώνουμε την αδυναμία που υπάρχει ενδεχομένως σε κάποιο χώρο και σε κάποια περιοχή. Του περιβάλλοντος του κλίματος. Είναι χρέος όλων μας να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάθε περιστατικό, κάθε συναντήληψή μας. Και αφορά την κακοποίηση των παιδιών. Είτε αυτό είναι σεξουαλική κακοποίηση ή κάθε άλλο είδους εκμετάλλευση. Αν ένα περιστατικό κακοποίησης δεν καταγγελθεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές, αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται και να επαναλαμβάνεται. Αφού τα θύματα είναι παιδιά, δηλαδή άτομα ανήμπορα να αντιδράσουν. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτείται συνεργασία όλων των φορέων. Αστυνομία, εκπαιδευτική, υπηρεσίες υγείας, δικαστική υπάλληλη κλπ. Αλλά το σημαντικότερο ρόλο τον έχει η οικογένεια. Η οικογένεια στην οποία ένα παιδί ζει και αναπτύσσεται είναι η πρώτη που μπορεί να διαπιστώσει αλλαγές στη συμπεριφορά του. Υπάρχει ένα παιδί σε σεξουαλική δραστηριότητα την οποία δεν κατανοεί πλήρως ή για την οποία δεν είναι σε θέση να συνενέσει ή για την οποία δεν είναι στα δεξιακά όριμα ή η οποία παραβιάζει τους νόμους. Τα παιδιά μπορεί να υποστούν σεξουαλική κακοποίηση τόσο από ενήλικα άτομα όσο και από άλλα παιδιά τα οποία λόγω της ηλικίας τους ή των αναπτυξιακών του σταδίου βρίσκονται σε θέση ευθύνης,